Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το γλυκάκι της ημέρας. Το γλυκό αυτό είναι συγκλονιστικό, είναι λίγο εξωτικό, μας θυμίζει παιδικές σοκολατίτσες με καρύδα, καταλαβαίνετε ακριβώς τη γεύση, αλλά είναι και vegan. Είναι μια φανταστική συνταγή, είναι πανεύκολη, δεν χρειάζεται μίξερ, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα vegan brownies θα χρειαστούμε. Για τα brownies, 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 200 γραμμάρια μαργαρίνη και έξτρα για το ταψί, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 100 γραμμάρια ινδοκάριδο, 1 πρέζα αλάτι, 150 γραμμάρια χουρμάδες αποξηραμένους χωρίς κουκούτσι, 150 γραμμάρια ρόφημα καρύδας αντέζ, 150 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και κακάο για το ταψί. Για την γκανάς, 100 γραμμάρια ρόφημα καρύδας αντέζ και 200 γραμμάρια κουβερτούρα. Για τη σύνθεση, 30 γραμμάρια ινδοκάριδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να λιώσουμε την σοκολάτα μας. Έχω ένα μπεν μαρί, μια κατσαρόλα με νεράκι που βράζει εδώ. Θα βάλω πάνω τον μπολ. Έχω τη σοκολάτα μου, κουβερτούρα καλής ποιότητας. Τρομ. Και επειδή μπορεί να θέλουμε να κάνουμε μία νηστίσιμη συνταγή, μπορούμε να θέλουμε να κάνουμε μία vegan συνταγή, μπορούμε να θέλουμε να κάνουμε μία vegetarian συνταγή, θα βάλω μαργαρίνη. Άμα δεν σας νοιάζει τόσο πολύ το βούτυρο ή η μαργαρίνη, μπορείτε να βάλετε και βούτυρο. Αν θέλετε, τα αφήνω πάνω σας και τα δύο ταιριάζουν και πηγαίνουν μια χαρά. Οπότε θα το βάλω μέσα μαζί με τη σοκολάτα εδώ και θα τα αφήσω να λιώσουν. Πολύ εύκολα, εδώ και εδώ. Δύσκολο τώρα, Μίτσο. Όχι. Πόσο εύκολο. Από το 1 στο 10. Ε? Το 1 στο 10, 10. 10 εύκολο. Ευκολία. Μπράβο, 10 εύκολο. Λοιπόν, τώρα, το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε ένα ωραίο μπουλάκι. Αυτό μας κάνει, μας αρέσει. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό μας αρέσει. Βάζουμε το αλεύρι. Αλεύρι. Baking powder μέσα. Και καρύδα. Ανακατεύω τα τρία μου υλικά, αλεύρι, καρύδα τριμμένη και baking powder και έχω όλο το μείγμα με τα ξηρά μου υλικά εδώ μέσα. Και ήρθε η ώρα να λιώσω τις χουρμάδες μου. Θέλω ένα μιξεράκι και έχω χουρμάδες χωρίς τον πυρήνα μέσα. Μην μπερδευτείτε και πάρετε με πυρήνα ή αν πάρετε με πυρήνα, βγάλετε το πυρήνα γιατί καταλαβαίνετε ότι θα γίνει χαμός μετά. Θα τρως ένα κέικ και θα ακούγεται κρούτς κρούτς μέσα και μαζί με τις χουρμάδες θα προσθέσω και το ρόφημα καρύδας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το φυτικό ρόφημα αντέζ καρύδα. Περιέχει βιταμίνες D και β12 και έχει υπέροχη γεύση από εκχύλισμα καρύδας. Κάνουμε κάτι vegan, κάνουμε κάτι πολύ θρεπτικό γιατί μπορεί αυτό το κέικ να θεωρηθεί και superfood. Έχουμε μέσα όλα αυτά τα καλούδια που θα βάλουμε, θα βάλουμε και καστανή ζάχαρη, έχουμε καλή σοκολάτα, έχουμε τη μαργαρίνα, έχουμε τα πάντα που μπορεί να θεωρήσουμε ότι το γλυκό μας αυτό το τρώμε χωρίς καθόλου τύψεις. Θέλουμε 150 γραμμάρια. Οπότε, παίρνω τη ζυγαριά μου εδώ και βάζω μαζί με τις χουρμάδες μου. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα λιώσουν τελείως οι χουρμάδες. Τέλεια. 150. Μαζί με το ρόφημα καρύδας θα προσθέσω την καστανή ζάχαρη μέσα στο μίξερ και τη βανίλια. Θέλω να κάνω μια ωραία αρωματική πάστα. Πολύ εύκολα. Κλείστε το μίξερ, χτυπήστε. Τέλεια. Και σχεδόν έχουμε τελειώσει. Κοιτάξτε εδώ. Χουρμάδες, ζάχαρη, βανίλια, ρόφημα καρύδας. Όλη η γεύση από το κέικ μας είναι εδώ. Λίγο αλατάκι, ξεχάσαμε να βάλουμε. Και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Ρίξτε όλο αυτό το υπέροχο μείγμα. Δεν ξέρω αν έχετε φτιάξει ποτέ sticky toffee pudding στη ζωή σας. Όχι, ε. Λοιπόν, το μυστικό για να φτιάξει sticky toffee είναι στους γουρμάδες, γιατί μας δίνει μια φανταστική υφή μέσα στο κέικ και ουσιαστικά αυτό κάνουμε και εδώ. Χρησιμοποιούμε τις γουρμάδες για να μας δώσουν αυτή την ιδιαίτερη υφή μέσα στο κέικ, σαν να έχει μέλι. Τώρα, η μαργαρίνη μου μαζί με την κουβερτούρα δεν έχουν λιώσει ακόμα, αλλά δεν νομίζω να θέλουν και πολλή ώρα. Είναι αρκετά ζεστό το μείγμα. Οπότε κοιτάξτε, ενώ δεν έχει λιώσει, θα το βγάλω από τη φωτιά και θα συνεχίσω να το ανακατεύω εκτός φωτιάς, που είναι αρκετά ζεστό το μπολ, οπότε θα λιώσει όλο το μείγμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κοιτάξτε.
Και αυτό πρέπει πάντα να το έχετε σαν συνήθεια. Μην περιμένετε να λιώσει κάτι 100% μέσα στο Ben Marie. Και ανακατεύουμε εκτός φωτιάς, γιατί γενικά οτιδήποτε λιώνουμε στο Ben Marie δεν θέλουμε να είναι καυτό, να πέφτει στα μείγματά μας. Το ίδιο κάνω και εγώ, κοιτάξτε. Φαινόταν να έχει μεγάλα κομμάτια μέσα, αλλά απλά με λίγο υπομονή και ανακάτεμα τα πάντα γίνονται. Και έτσι όπως είναι όλο το μείγμα κουβερτούρας και μαργαρίνης το ρίχνουμε μέσα στα υπόλοιπα υλικά. Πρώτα απ' όλα σαν κέικ, πείτε μου άμα ήταν δύσκολο ως τώρα. Ήταν δύσκολο? Είπαμε το 1 στο 10 είναι 10 εύκολο. Οπότε τώρα το τελικό στάδιο είναι το ανακάτεμα. Ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλικά, με όλα τα υγρά υλικά και αυτό ήταν. Το μείγμα μας είναι σχεδόν έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Και επειδή φτιάχνουμε brownies, θέλουμε το μείγμα μας να είναι αραιό πριν το βάλουμε στο φούρνο, γιατί θέλουμε να βγει μαστιχωτό και να βγει σωστό brownie. Εδώ πέρα έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι το brownie μας να βγει αρκετά τριφτό, να το πω έτσι. Δηλαδή να είναι αρκετά πιο πολύ σε cake. Και η άλλη μας εκδοχή είναι το brownie να βγει πιο συμπαγές. Έχει να κάνει με το πόσο ανακατέψουμε αυτή τη στιγμή. Άμα πάρουμε και ανακατέψουμε πολλή ώρα, το brownie μας θα σφίξει και θα βγει πιο συμπαγές. Άμα θέλουμε να είναι περισσότερο cake, δεν ανακατεύουμε πολλή ώρα και ρίχνουμε το μείγμα κατευθείαν μέσα στο ταψάκι. Εμείς τι θέλουμε? Συμπαγές. Άρα τι κάνουμε? Το ανακατεύουμε πολλή ώρα. Το ανακατεύουμε περισσότερη ώρα. Ενώ συνήθως, τι σας λέω στα cake, όταν βάλουμε το αλεύρι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά, δεν ανακατεύουμε πολλή ώρα. Εδώ πέρα θέλουμε να ανακατέψουμε. Θέλουμε να γίνει το μείγμα μας πιο συμπαγές. Και κοιτάξτε εδώ, έχει δέσει. Όταν έχει δέσει το μείγμα μας, ξέρουμε ότι όταν το ψήσουμε θα βγει πιο brownie. Άμα θέλετε να κάνετε κέικ, το ανακατεύετε λιγότερο. Τώρα, έχω μαργαρίνο κακαώσι, γιατί έχω βάλει μαργαρίνη και κακάο σε μία λαδόκολλα. Έχω ένα ταψάκι 20 επί 25 και θα ρίξω μέσα το μείγμα από το brownie. Εδώ. Απλώνουμε καλά, να πάει παντού. Και να μην απλώσετε πολύ καλά εσείς, δεν πειράζει, γιατί καθώς ψήνετε θα απλώσει μόνο του. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 25 λεπτάκια. Με το που γίνει το brownie, θα βγάλω από το φούρνο και θα το αφήσω να κρυώσει πάρα πολύ καλά, γιατί θα ετοιμάσω από πάνω μία γκανάζ vegan για να σερβίρω το brownie. Το όνομα brownie πρωτοεμφανίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα για να περιγράψει την εικόνα ενός σκουρόχρωμου μπισκότου, αν και αρχικά χρησιμοποιήθηκε σε αναφορές μπισκότων που δεν ήταν σοκολατένια, αλλά ήταν σκούρα μετά από εφαρμογή μελάσας στο μείγμα της ζύμης. Με την πάροδο του χρόνου όμως, εδραιώθηκε ως ονομασία σοκολατένιων κυρίως λιχουδιών. Λοιπόν, το brownie μας είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε μία γκανάζα από πάνω. Πολύ εύκολα, ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε μέσα 100 γραμμάρια ρόφημα καρύδα σαντέζ. Εδώ. Και την κουβερτούρα μας. Πάνω στη φωτιά. Και περιμένουμε 1-2 λεπτάκια μέχρι που να ζεσταθεί το μείγμα μας. Το μεγαλύτερο μπράουνι που φτιάχτηκε ποτέ ζύγιζε σχεδόν 2 τόνους και φτιάχτηκε τον Αύγουστο του 2014 σε φεστιβάλ στον Καναδά. Χρειάστηκαν 518 κιλά ζάχαρη, 165 κιλά κακάο, 190 κιλά οργανικής μαύρης σοκολάτας, 245 κιλά αλεύρι και περισσότερα από 8.400 αυγά από καναδέζικη φάρμα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να παραβράσετε το μείγμα. Με το που δείτε ότι αρχίζει να λιώνει η κουβερτούρα, το παραβράσετε, βγάλετε από τη φωτιά. Γιατί δεν θέλουμε με τίποτα να κάψουμε την κουβερτούρα μας. Εδώ, φτάνει. Εκτός φωτιάς, ακριβώς ό,τι ίσχυε και πριν, ισχύει και τώρα. Προτιμούμε να ζεστάνουμε το μείγμα μας εκτός φωτιάς, να το λιώσουμε εκτός φωτιάς. Γιατί έτσι δεν θα είναι καυτό. Και άμα δεν είναι καυτό, βολεύει πάρα πολύ. Γιατί θα κρυώσει και πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά μέχρι να γυαλίσει η γκανάζ μας. Όπως βλέπετε, κανονικά σε μια γκανάζ θα βάζαμε την ίδια αναλογία σε κρέμα γάλακτος και κουβερτούρα, αλλά επειδή χρησιμοποιούμε ρόφημα καρύδας, λιγότερα λιπαρά,
χρειάζεται να μειώσουμε και την ποσότητα των υγρών για να λιώσουμε την κουβερτούρα μας. Οπότε βάζουμε περίπου το μισό. 100 γραμμάρια ρόφημα καρύδας, 200 γραμμάρια κουβερτούρα. Είμαστε έτοιμοι να τη ρίξουμε πάνω από το μπράουνι. Εδώ. Έχει γυαλίσει, είναι τέλεια. Δεν θέλω να το παρακάνετε, θέλω να υπάρχει σοκολάτα από πάνω, ίσα ίσα για να μας δίνει το κάτι της παραπάνω. Οπότε, απλώστε. Εδώ, να πάει παντού. Και επειδή έχουμε ένα μπράουνι εξωτικό που έχει γεύση καρύδα, θα ρίξουμε και λίγο τριμμένη καρύδα από πάνω. Εδώ. Τώρα πρέπει να περιμένουμε να κρυώσει γκανάς, αλλά για να μην περιμένετε εσείς, δεν θέλει και πολλή ώρα. Σε 20 λεπτάκια, μισή ώρα θα είναι έτοιμη. Αλλά για να μην περιμένετε, έχω ετοιμάσει ήδη ένα μπράουνι. Εδώ. Και αυτό θα το φάω στη συνέχεια. Και κάπως έτσι θα είναι μόλις κρυώσει τελείως. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Τώρα, τι κομμάτι θέλετε να κόψω? Θέλετε να κόψω τύπου μπάρες ή τύπου κομμάτι μπράουνι να σερβίρουμε? Τύπου μπάρες. Μπάρες. Ναι. Το μπάρες είναι πιο snack. Το κομμάτι το τετράγωνο είναι πιο γκουρμέ. Μπορούμε να το βγάλουμε και για επιδόρπιο, ας πούμε. Τι θες? Όχι, όταν σου είπα να αποφασίσεις, έπρεπε να μου πεις αποφασίζω. Μπάρες. Ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ δημοκρατική επιχείρηση. Ακούμε πάντα όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν μέσα στο πλατό. Γι' αυτόν τον λόγο θα σας ακούσω όλους στο επόμενο επεισόδιο. Και τώρα θα κόψω ωραία τετραγωνάκια, να είναι όμορφα για το σερβίρισμα. Και τις μπάρες θα σας αφήσω να τις κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, γιατί θα τη φτιάξει η συνταγή, Εμπελέση. Εννοείται. Εμπελέση, να ξέρετε ότι είναι ο καλύτερος πελάτης μας. Κάθε μέρα εκτυπώνει τις συνταγές που φτιάχνουμε εδώ πέρα. Τις πάει κατευθείαν σπίτι για να τις φτιάξει. Έτσι, γι' αυτό το λόγο είναι και τόσο καλός στη δουλειά του. Με αγαπάει, με σέβεται και κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ, επίσης δεν υπάρχει. Θα βάλω κι άλλο ένα. Κοιτάξτε εδώ, επίσης δεν υπάρχει. Για τα vegan brownies, σε Ben Marie βάζουμε την κουβερτούρα και τη μαργαρίνη και αφήνουμε να λιώσουν. Αφαιρούμε, συνεχίζουμε να ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα bowl βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν, το ινδοκάριδο, αλάτι και ανακατεύουμε. Στο μπλέντερ βάζουμε τους χουρμάδες, το ρόφημα καρύδας, τη ζάχαρη, τη βανίλια και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να γίνει πάστα. Μεταφέρουμε την πάστα στο μπολ με τα στερεά υλικά, προσθέτουμε και το μείγμα με την κουβερτούρα και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε μαργαρίνη και κακάο σε ταψί που έχουμε στρώσει λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 20 με 25 λεπτά στους 170 βαθμούς στον αέρα και αφήνουμε να κρυώσει καλά. Για την γκανάς, βάζουμε σε μία κατσαρόλα το ρόφημα καρύδας, την κουβερτούρα κομμένη σε κομμάτια και μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά για 1 με 2 λεπτά μέχρι να ζεσταθεί το μείγμα. Αφαιρούμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε καλά για να λιώσει τελείως η κουβερτούρα και να πέσει η θερμοκρασία από το μείγμα. Περιχύνουμε πάνω από το μπράουνι, πασπαλίζουμε με το ινδοκάριδο και αφήνουμε για 30 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί. Κόβουμε και σερβίρουμε. Κοιτάξτε πόσο μαστιχωτή υφή έχει και πόσο γευστικό είναι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, πραγματικά λιώνει στο στόμα και έχει γεύση καρύδα σοκολάτα. Αυτή τη γεύση που αγαπάνε όλοι είναι ασυναγώνιστη. Και όποτε δεις γλυκό που να έχει αυτή τη γεύση μπροστά σου, δεν μπορείς να με το φας. Επίσης είναι θρεπτικότητο. Θες να δοκιμάσεις, πες. Θες να δοκιμάσεις τώρα. Μαζί είναι το δοκίο. Λιώνει στο στόμα. Είναι γεμάτη γεύση. Δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Έλα εδώ, γόρι μου. Έλα. Η αλήθεια είναι που σε έχει αδυνατήσει. Και με αυτά τα γλυκά δεν θα σε παγκίνω. Κάνω συνταγές γι' αυτό. Ωραία, φύγε. Δεν θέλω να μου πεις γιατί ξέρω τι θα πεις. Ωραίο, ωραίο.
Φύγε!